Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα μιλήσω για τα λειτουργικά συστήματα, για την ιδιωτικότητα. Είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι το κάστρο το παίρνεις από μέσα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κάστρο είναι η ιδιωτικότητά μας και ο εφιάλτης είναι ορισμένοι από τους κατασκευαστές λειτουργικών συστημάτων κάποιες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Τώρα εδώ θα σας δείξω αρχικά από τα Windows 10 κάποιες ρυθμίσεις που μπορούν να περιορίσουν αυτή τη δυνατότητα παρακολούθησης, ας το πούμε, μα και είναι το ίδιο το λειτουργικό. Και μετά θα δούμε τα ίδια και στο Android, στα Android τα τηλέφωνα που έχουν Android λειτουργικό και στο iOS. Λοιπόν, για τα Windows, κάνοντας κλικ κάτω αριστερά, φαίνεται το κουκέτσο όπως αυτό το μάρος. Ναι, φαίνεται εδώ. Και πηγαίνοντας εδώ στις ρυθμίσεις, υπάρχει αυτή η επιλογή προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, δεν θα τα πω όλα γιατί έχω 15 λεπτά περίπου στη διάθεσή μου. Θα τα πω στα γρήγορα και μετά μπορείτε να τα δείτε και από το site που θα τα ανεβάσουμε αύριο. Θα αναφερθώ γενικά έτσι σε κάποια πολύ βασικά που χρειάζονται οπωσδήποτε απενεργοποίηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, λέει εδώ η πρώτη επιλογή, να επιτρέπεται δύο εφαρμογές να χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό διαφήμισης για την παροχή διαφημίσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς με βάση τη χρήση εφαρμογών. Εννοείται ότι αυτό καλό να είναι ανενεργό. Η δεύτερη επιλογή μπορεί να είναι ενεργή, γιατί έχει να κάνει με το. Αλλά εγώ προτιμώ να το έχω ενεργό, γιατί δεν χρησιμοποιώ σαν το χρησιμοποιώ σαν browser τον Firefox. Αναφέρεται κυρίως στον Explorer της Microsoft. Και εδώ η πιο κάτω επιλογή λέει να επιτρέπεται στα Windows η παρακολούθηση εκκινήσεων εφαρμογών για τη βελτίωση της έναρξης και των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το είχα απενεργοποιημένο γιατί να παρακολουθούν έτσι κοινές εφαρμογών. Και αυτές τις ρυθμίσεις τώρα που θα σας δείξω και τις υπόλοιπες είναι προτινόμενες έτσι και από μένα και από κάποιους άλλους. Αν θέλετε να τις απενεργοποιήσετε φυσικά με δικιά σας ευθύνη, γιατί στα Windows αλλά και σε άλλα λειτουργικά και σε εφαρμογές μπορεί να βάλουμε τις καλύτερες ρυθμίσεις και μετά να μην παίζει τίποτα. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, ας πούμε. Λοιπόν, φωνητικές εντολές, άλλη ενότητα. Αυτό έχει να κάνει με το Cortana, έτσι λέγεται, των Windows 10. Είναι αυτή η υπηρεσία αναζήτησης. Εμένα μου φτάνει να αναζητώ πληκτρολογώντας. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ενεργοποίηση φωνής, γιατί όταν μιλάμε στον υπολογιστή και λέμε άνοιξε μου αυτό ή βρέσουμε εκείνο, ό,τι λέμε πηγαίνει στους servers της Microsoft. Δεν ξέρουμε αυτά που λέμε και που πηγαίνουν εκεί, τι γίνονται στους υπολογιστές αυτών και μετά μας παρουσιάζει εδώ τα αποτελέσματα. Εγώ αυτό το έχω απενεργοποιημένο. Διαγνωστικός έλεγχος και σχόλια. Προτινόμενη επιλογή είναι τα βασικά. Το τι δηλαδή στέλνουμε τα Windows άμα κρασάρει κάποια εφαρμογή ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ πιο κάτω λέει βελτίωση αναγνώρισης γραφής και πληκτρολόγησης. Μας λέει λοιπόν, μας επεξηγεί πιο κάτω, λέει να γίνεται αποστολή δεδομένων γραφής και πληκτρολόγησης. Δηλαδή ότι πληκτρολογούμε να αποστέλλεται έτσι, στη Microsoft για τη βελτίωση των δυνατοτήτων αναγνώρισης και προτάσεων που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνται στα Windows. Δηλαδή, ό,τι γράφουμε στο Word, στο οτιδήποτε, και ή χρησιμοποιούμε, υπάρχουν και κάποιες οθόνες αφήσεις που δέχονται ή με το χέρι ή με stylus να γράφεις, να αποστέλλονται στη Microsoft. Για να βελτιώνουμε κάτι, δεν ξέρω. Αυτό οπωσδήποτε ανενεργό. Προσαρμοσμένες εμπειρίες. Με επιτρέπεται στη Microsoft να σας προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες με βάση τις ρυθμίσεις διαγνωστικών δεδομένων που έχετε επιλέξει. Οι εξατομικευμένες εμπειρίες περιλαμβάνουν κτλ. Μπορώ να εξατομικεύσω τις εμπειρίες μόνος μου. Δεν θα μου σε εξατομικεύσει άλλος.
Λοιπόν, ας πάω σε άλλο εδώ πιο κάτω που έχει το ιστορικό δραστηριότητας. Με επιτρέπει στα βοήθεια να συλλέγουν τις δραστηριότητες μου σε αυτόν τον υπολογιστή. Αυτονεργοποίηση. Ίσως. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα εδώ πιο κάτω που και τα Windows και κάθε εφαρμογή που εκτελείται ζητάει κατά κάποιο τρόπο πρόσβαση σε κάποια στοιχεία του υπολογιστή, είτε αυτό είναι το GPS, είτε η κάμερα, είτε το μικρόφωνο. Λοιπόν, κάνοντας κλικ εδώ, τοποθεσία. Την τοποθεσία μας ένας υπολογιστής μπορεί να βρείτε είτε αν έχει επάνω GPS, είτε μέσα από το Wi-Fi στο οποίο συνδεόμαστε. Ή μπορεί να βρει και στο περίπου, να δει από την IP address που παίρνουμε από Αλεξανδροπολή, από την Κάβαλα ή οτιδήποτε. Κοιτάξτε εδώ τώρα, αυτή έχει πλάκα. Λέει, αν είναι ενεργοποιημένος, λέει, ο εντοπισμός τοποθεσίας, κάθε άτομο που χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή μπορεί να επιλέξει τις προσωπικές του επιθυμίες τοποθεσίας. Λοιπόν, ο εντοπισμός τοποθεσίας για αυτή τη συσκευή είναι ενεργός. Αν κάνω εδώ κλικ στο αλλαγή, εδώ, τι λέει να βγει. Ανενεργό. Ένα κουμπάκι. Όπως είναι και τα κάτω. Γιατί. Είναι λίγο κρυμμένο, Λοιπόν, ας το κάνω. Δεν θα το κάνω ενεργό, θα το αφήσω έτσι. Για να μας δείχνει μετά και τις άλλες επιλογές που έχει πιο κάτω. Εδώ, άμα κατεβώ πιο κάτω, εφόσον επειδή το έχω αφήσει ενεργοποιημένο, μας δείχνουν όλες τις εφαρμογές που έχουν ζητήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας. Εδώ είναι από προεπιλογή πιο πολλές ανοιχτές, εγώ απλά τις έχω απενεργοποιήσει. Οι υπηρεσίες τοποθεσίας δεν χρειάζεται να έχει καμία εφαρμογή στα Windows. Αυτό ασφαλώς, δηλαδή, μπορεί να είναι απενεργοποιημένο. Έχει ενδεχομένως αυτό νόημα στα κινητά τηλέφωνα που κάποιος θέλει να χρησιμοποιεί το Google Maps ή μια εφαρμογή προήγησης που πρέπει να βλέπει το στίγμα του. Σε ένα λάπτοπ, γιατί δεν χρειάζεται. Κάμερα. Και εδώ μία από τα ίδια, το κουμπί ενεργό είναι ενεργό. Αν δείτε εδώ πάνω, στα γενικά ας πούμε, υπάρχουν κουμπιά, έτσι, γιατί το λέω, υπάρχει ενεργό είναι ενεργό. Εδώ είναι λίγο... Πρέπει να πατήσεις εδώ, ανενεργό. Θα το βάλω ενεργό, για να δείτε λίγο από κάτω. Έχει τα ίδια, έχει πάρει εδώ εφαρμογές που έχουν ζητήσει πρόσβαση στην κάμερα. Έχει ζητήσει ο browser, έχει ζητήσει η εφαρμογή κάμερας. Ας πούμε το Skype, μπορώ να του δώσω πρόσβαση γιατί πώς θα μιλάω με τον άλλον, ας πούμε, για να με βλέπει. Εδώ θα δίνετε μόνο σε εφαρμογές που εμπιστεύεστε ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κάμερα. Λοιπόν, τα ίδια και για το μικρόφωνο. Και εδώ θέλει μια από τα ίδια να πατήσει εδώ, δηλαδή. Να μην μας ακούνε. Εντάξει, αυτό αναγκαστικά το αφήνουμε ενεργοποιημένο και εδώ από τις εφαρμογές που δεν θέλουμε απενεργοποιούμε το μικρόφωνο και δίνουμε, ξέρω εγώ, μόνο στο Skype. Όπως δώσαμε και την κάμερα πριν, για να μπορούμε να μιλάμε με τον άλλο. Αυτές είναι οι βασικότερες ρυθμίσεις. Έχει κι άλλες. Αλλά για να μην πάω τον χρόνο με αυτά, γιατί έχει πολλά. Μια ερώτηση. Ναι. Μετά από αναβαθμίσεις, από updates, αλλάζουν οι εξορισμού επιλογές. Ναι. Αυτό το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν γίνεται σε κάθε update. Σε ένα μεγάλο update που ήταν βγάλει πριν από λίγο καιρό, εγώ ας πούμε τα έχω όλα... Όχι μετά. Κάτι το ξέρω. Έγινε αναβάθμιση και μου ξαναέβγαλε τις αρχικές ρυθμίσεις, με κάποιες ερωτήσεις βέβαια πάλι, και επανήλθαν ουσιαστικά ξανά στα όλου κάποια πράγματα που είχα βάλει όλοι. Είναι η ίδια λογική που έχει ο browser, ας πούμε, μερικές φορές και παλαιότερα, το έχει και ο Chrome, ας πούμε, και που ενώ έχεις πει ότι δεν θέλω προεπιλεγμένο αυτό, σε ρωτάει 100 φορές το ίδιο πράγμα. Αν θες να είναι προεπιλεγμένος και αν θες να είναι, του λες όχι και ξανά τα ίδια. Δεν είναι. Ερώτηση η άλλη. Είναι κακό να συλλέγουν τα χειρεπομένα για μας. Κάτι γνώμης. Φυσικά γίνεται. Εδώ ας πούμε, ναι, έχουμε. Γιατί π.χ. εδώ έχουμε, μας ζητάει πρόσβαση σε επαφές. Οι επαφές που έχουμε στο τηλέφωνο μας συγχρονίζονται με τα Windows, άμα έχουμε ένα πρόγραμμα. Το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο μας, όταν το δίνω σε σένα, το δίνω στο Χρήστο. Δεν το δίνω σε σένα για να το δώσεις
στη Microsoft, στην εταιρεία την Alpha, την Vita, σε αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το δίνω σε σένα. Οπότε είναι κακό, φυσικά. Και μερικές φορές στις επαφές έχουμε και τη φωτογραφία, έχουμε και σημειώσεις, έχουμε και διευθύνσεις, έχουμε και χίλια πράγματα. Τα οποία πάνε σε κάποιους άλλους. Ούτε ένα παράδειγμα, έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω. Άρα εδώ συνεννούμε. Εδώ συνεννούμε. Να ρωτήσω κάτι, πού συνεννούμε όμως. Συνεννούμε από προεπιλογή κιόλας. Δεν θα έπρεπε όμως ο χρήστης να είναι γνώστο αυτό ότι συνεννούμε, γιατί δεν ξέρω. Αυτό τώρα μόλις μας λέει ο συνάδελφος του Γιάννης Μπουργέλης ότι η εξορισμού κατάσταση είναι αυτή και όποιος το ψάξει δει ποια είναι η κατάσταση την οποία έχει ανεπιγνώσεις συνενέσει. Αφιερώστε ένα λεπτό και ελέγξτε τις ρυθμίσεις ή ιδιωτικότητα, α πούμε, βγάζει ένα παράθυρο. Σε ξαναρωτάει μία από τα 20. Καλό είναι να τα βλέπουμε, δηλαδή τι ρωτάει, α πούμε, για αυτά. Να μην έχουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για τα Windows θέλει να ρωτήσει κάποιο κάτι, γιατί θα πάω στο Android. Αν θέσουμε ότι κάνουμε όλες αυτές τις απενεργοποιήσεις, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε θα λειτουργούν το ίδιο με πριν. Τι θα έχουμε μέσα σε αυτά, κυρώσεις που απενεργοποιήσαμε όλα αυτά. Ναι. Στα Wii, όσον αφορά τα laptop, ας πούμε, σε ένα σταθερό πρόταση σε επαφές δεν χρειάζεται να έχει. Δηλαδή, τώρα είναι, άμα είναι κάποια εφαρμογή που θέλει οπωσδήποτε πρόταση σε επαφές, μπορεί να μην δουλεύει και να σου πει ότι δεν θα λειτουργεί. Δηλαδή, στο Skype, άμα πάω και κλείσω το μικρόφωνο ή την κάμερα, δεν θα μπορεί να με δει ο άλλος. Δηλαδή, είναι επόμενο. Οπότε, άμα είναι μια εφαρμογή που βασίζεται σε αυτά, πρέπει να είναι ανοιχτή εφόσον θέλει. Ναι, αλλά αυτό που λέει συγχρονισμό στι επαφές με το Skype. Όχι, δεν χρειάζεται. Από την άλλη, να πούμε όμως ότι συνολικά στο καινούριο λειτουργικό υπάρχει αυτή η επιλογή να έχεις πλήρη έλεγχο του τι δίνεις και τι δεν δίνεις. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιατί παλιότερα, πριν από κάποια χρόνια, δεν υπήρχαν αυτές οι επιλογές και άρα οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να έκανε ό,τι ήθελε. Εδώ είναι σε επίπεδο λειτουργικού, δηλαδή στο βασικό πρόγραμμα του υπολογιστή μας, να ελέγχει κατά πόσο αυτό το δίνουμε ή δεν το δίνουμε. Φυσικά από την έναρξή του επιλέγει αυτό που θεωρούν οι εταιρείες ότι είναι πιο κοινό στον περισσότερο κόσμο. Και είναι η ζυγαριά ευκολία με τα δεδομένα σου. Κακά τα ψέματα. Ναι. Χάνεις ευκολίες και βρεις σε ασφάλεια. Εντάξει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν χάνουν κινδύνους. Γενικά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να θεωρεί ευκολία το συγχρονισμό αυτό ότι βρίσκει πάντα τις επαφές του. Λοιπόν, θα το ξεκινήσω από εδώ. Είναι ένας εξωπροσωμιωτής, ας το πούμε, ενός Android λειτουργικού. Θα κάνει λίγη ώρα, παιδιά. Θα ρωτήσω κάτι σχετικά με τα Windows, θα μάθουμε εδώ. Πιστεύετε ότι το λειτουργικό ασφαλείας που έχουν αυτά είναι επαρκή για τον μέσο χρήστη ή είναι πολύ υποδιέστερο, έτσι ώστε δεν και καλά είναι καλό να αγοράζουμε και να αντιπάει. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι υποκειμενική ερώτηση. Ήμουν, ναι, ναι. Τα Windows έχουν επιλογή ένα δικό τους αντιπάει, το Windows Defender. Ναι, έχουν που προστατεύει. Κάποιοι για επιπλέον προστασία μπορεί να χρησιμοποιούν ένα επιπλέον αντιπάει. Αυτό όμως δεν εμποδίζει μια εφαρμογή που έχει μέσα κακόπουλο κώδικα. Όταν την εγκαταστήσεις και σου πει είστε σίγουρος ότι θέλετε να εγκαταστήσετε κτλ. Και ειδικά όταν είναι κάποια καινούργια, να έχει κάποια λειτουργικότητα που δεν θέλετε. Δηλαδή μπορεί να εγκαταστήσετε. Άρα κοιτάμε στον χρήστη το τι εν τέλει επιλέγει ο χρήστης. Μπορεί να έχει τα καλύτερα μέτρα άμυνας και ασφαλείας,
Αλλά αν ο χρήστης πατάει το αποδέχεσαι, το θέλεις, το εγκαθιστάς, το εκτελέσιμο, ό,τι και να έχεις, εσύ το ζήτησες, εσύ το προσκάλεσες στο σπίτι σου και εσύ έβαλες τη φωτιά στο σπίτι σου. Ό,τι και να έχεις. Άρα είναι το πόσο εκπαιδευμένος είναι ο χρήστης και το τι εν τέλει πατάει και επιλέγει. Πηγαίνουμε τριγύρω και πατάμε, κάνουμε κλικ εδώ και εκεί. Όχι. Αν κατεβάζετε προγράμματα και διάφορα πράγματα από το διαδίκτυο και είναι σε εισαγωγικά σπασμένα ή αυτά, τότε ναι, χρειάζεται ένα καλό, μια καλή προστασία. Αν δεν το κάνετε αυτό, σας βαρύνει και ένα βασικό επίπεδο ασφάλεια. Ευχαριστώ, μεγαλύτερα. Λοιπόν, Android. Κάνω, δεν γίνεται μαξιμάι. Οκ. Λοιπόν, στα τηλέφωνα, κάνοντας κλικ από πάνω εκεί που είναι η ώρα, πρέπει να έχει full screen. Από πάνω, έτσι, από εκεί προς τα κάτω. Δηλαδή, έτσι. Γιάννη, πρέπει να έχει full screen. Εμφανίζεται το... έχει, αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσω, γι' αυτό... είναι το γρανάζι, οι ρυθμίσεις του iPhone. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτει του Android. Του Android. Αυτό προϋποθέτει... Και μεταχειρισμένα. Λοιπόν, από την έκδοση 6 και μετά υπάρχει δυνατότητα να ελέγξεις την πρόσβαση σε κάποιους από τους πόρους του τηλεφώνου. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η επιλογή που λέγεται εφαρμογές και ειδοποιήσεις και πιο κάτω είναι λίγο τούνελ, να το βρεις. Συγγνώμη, πού είστε τώρα στις ρυθμίσεις? Χάνομαι και εγώ καμιά φορά. Play Store. Είμαι στο ρολόι. Έκανα κλικ από πάνω από το ρολόι προς τα κάτω, έτσι. Τραβάς την κουρτίνα. Σέγοντας, κάνεις κλικ στο γρανάζι στις ρυθμίσεις. Λοιπόν, και μετά, δεν το έχουν όλα. Το Android είναι ένα λειτουργικό που έχει πολλές εκδόσεις. Έχει πολλά, ας το πούμε, skins. Και το καθένας μπορεί να είναι διαφορετικό και είναι λίγο μπέρδεμα να το βρεις. Τώρα θα δείξω εγώ για την έκδοση την 8 του Android, που δεν έχει αυτά τα skins που λέμε από πάνω, που βάζουν κάποιες εταιρείες. Η γενική φιλοσοφία είναι ίδια σε όλα όμως. Ναι. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, λέει εφαρμογές και ειδοποιήσεις, δικαιώματα εφαρμογών, και εδώ μας δείχνει το τηλέφωνο, έχουμε ας πούμε το SMS, ποιες εφαρμογές ζητάνε πρόσβαση στα SMS μας, στις επαφές και τα λοιπά. Κάνοντας κλικ ας πούμε στα SMS, μου λέει εδώ ποιες εφαρμογές έχω. Αυτό τώρα είναι μια default κατάσταση που δεν έχω βάλει τίποτα άλλο, έτσι. Το φυσιολογικό είναι να έχει πρόσβαση μόνο το τηλέφωνο. Ή ας πούμε στις επαφές. Βλέπουμε εδώ ποιες εφαρμογές έχουν ζητήσει πρόσβαση στις επαφές. Το Gmail γιατί να έχει, μπορώ να το κλείσω. Google App. Και αυτό, τέλος πάντων, δεν θα τα κλείσω όλα. Μόνο οι επαφές και το τηλέφωνο πρέπει να έχουν πρόσβαση στις επαφές. Καμία άλλη εφαρμογή, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έτσι είναι και για τα υπόλοιπα που έχει εδώ. Καλό είναι να τα τσεκάρετε. Ας πούμε, βλέπεις, μπορεί να εγκαταστήσει ένα παιχνίδι και να ζητήσει πρόσβαση στα SMS, στο μικρόφωνο, στις επαφές, στις κλήσεις, στο ιστορικό κλήσιο, σε 1000 πράγματα. Στην κάμερα. Στην κάμερα. Αυτά κάτι θέλει να τα κάνει. Όταν κατεβάζεις την εφαρμογή, δεν μπορείς να αποφύγεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να πατήσεις OK για να το μπορέσεις. Ναι, από πριν το 6 ήταν κάπως ας πούμε βιαστικό. Δηλαδή σου λέει για να βάλεις την εφαρμογή, το Facebook ας πούμε, πρέπει να κάνεις accept σε όλα. Δεν έχεις δυνατότητα. Από την έκδοση 6 και μετά του Android υπάρχει δυνατότητα να επιλέξεις αυτά που μόνο που του δίνεις. Δηλαδή στο Facebook εκεί μπορείς να πεις πρόσβαση. Μόνο εκεί που χρειάζεται. Στο πιθανά. Μπορείς και πιθανά. Μπορείς και πιθανά. Χριστός. Και
Για να δείτε την έκδοση, συνήθως κάτω-κάτω είναι το σύστημα που γράφει. Δεν φαίνεται σύστημα, και άμα κάτω στα settings σας. Εδώ φαίνεται η έκδοση του. Εδώ ας πούμε, εμένα είναι 8.1. Τώρα αναλόγως ποια έκδοση έχει. Αν είναι από 6 και μετά, υπάρχει σύγκριση, μπορείτε να το ψάξετε. Αν είναι πριν από το 6, δεν γίνεται. Και μία έτσι, ναι, μία ας πούμε μικρή συμβουλή, αν παίρνετε κινητά τηλέφωνα με Android, να ελέγχετε πριν στο ίντερνετ ότι υπάρχει υποστήριξη από την εταιρεία τουλάχιστον για 2 χρόνια για ενημερώσεις, γιατί υπάρχει, ειδικά παλαιότερα έπαιρνε στο κινητό και δεν γινόταν update ποτέ, ότι μπορεί δηλαδή να αναβαθμιστεί όπως γίνεται ας πούμε και ένα τα Windows ή το Linux ή το και ότι είναι έκδοση Android 6 και νεότερο. Βασικά για τώρα, για τα τωρινά δεδομένα, Android 7 τουλάχιστον. Ναι, να ρωτήσω. Αν πάρω ένα κινητό σήμερα που έχει Android 8 ή 8.1, κάνω update και έρθει το 8.5 ή το 9 και δεν μ' αρέσει, μπορώ να ξανακάνω, πώς θα πεις, το άλλο. Μερικά δίνουν τη δυνατότητα. Σε κάποια άλλο όχι. Ναι. Είναι αναλόγως το τηλεφωνικό και το τηλέφωνο. Συνήθως γίνεται. Πάντως 100% γίνεται με κάποια τεχνική που υπάρχει τέλος πάντων που το συνδέεις με USB το τηλέφωνο, περνάς το firmware, μπορείς να το κάνεις. Τεχνικό. Ναι. Χωρίς εγγύηση. Χωρίς εγγύηση, ναι. Λοιπόν, αυτά για τα Android. Ήθελε κάποιος να ρωτήσει κάτι για το τεχνικό. Και το iOS, iPhone δηλαδή, το iPhone, τα iPhone τα τηλέφωνα έχουν ένα λειτουργικό. Δεν είναι διαφύγιο, δεν τσιγάρο. Εντάξει. Αυτό δεν είναι συνδεδεμένο στο projector. Αυτό είναι ένα iPhone, ας πούμε. Υπάρχει η ίδια λογική στις συμφωνήσεις. Υπάρχει επιλογή απόρριτο. Και εδώ είναι η ίδια λογική, δηλαδή λέει επαφές, φωτογραφίες, μικρόφωνα. Είναι οι εφαρμογές που έχουν ζητήσει, μπορείτε να δείτε τις εφαρμογές που έχουν ζητήσει πρόσβαση σε όλα τα, στους χώρους του τηλεφώνου. Αν πατήσω δηλαδή εδώ επαφές, τώρα εδώ δεν μου δείχνει καμία εφαρμογή γιατί είναι προσωπιωτής. Στο δικό σας όποιος έχει iPhone μπορεί να δει. Ειδικά στις επαφές, καλό είναι να είναι όλα κλειστά. Προς Θεού, το διαδίκτυο είναι κάτι πολύ όμορφο, έτσι δεν είναι ένα πολύ ωραίο μέσο να το χρησιμοποιούμε. Απλά θέλει κάποιες κινήσεις για να μην υπάρχει παρακολούθηση κατά κάποιο τρόπο και να έχουμε την ιδιωτικότητά μας αυτό.